Το καλό μεσημέρι επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των αθλητικών ακαδημιών στην περιοχή του Ζαρού. Μας ενημέρωσαν για το πότε ξεκίνησε η Ακαδημία, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που το οραματίστηκαν, αλλά και τις προσδοκίες των αθλητών της. Μας παρουσίασαν τις δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου που λαμβάνουν χώρα από την Ακαδημία και μας μίλησαν για το ποιοι είναι οι αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ιδέα της Ακαδημίας ξεκίνησε πριν 11 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2009, από μια παρέα φίλων, πρώην αθλητών του Αθλητικού Ομίλου Ζαρού, μέσα στους οποίους ήμουν και εγώ, που θέλαμε κάτι να γίνει πιο οργανωμένο σε επίπεδο ακαδημιών. Πάντοτε υπήρχε κάτι εδώ στον Αθλητικό Σύλλογο, από παιδιά που τους άρεσε το ποδόσφαιρο, ερχόντουσαν εδώ στο γήπεδο, έπαιζαν, αλλά όχι οργανωμένα. Βάλαμε λοιπόν τις βάσεις μια παρέα φίλων. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε το κομμάτι των αθλητικών ακαδημιών στο ποδόσφαιρο με τα πρώτα 20-25 παιδιά ανάμεικτα. Όταν λέω ανάμεικτα εννοώ από διάφορες ηλικίες. Σε βάθος χρόνου καταφέραμε και δημιουργήσαμε τμήματα ηλικιακά, τα οποία στελεχώθηκαν επαρκώς και έτσι μέσα σε μια τριετία είχαμε μια οργανωμένη ακαδημία στο κομμάτι του ποδοσφαίρου με ένα συγκεκριμένο προπονητή, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε, γιατί στάθηκε στα πρώτα βήματα για να οργανώσουμε αυτό που είδατε και θα προβάλλετε σήμερα. Μέχρι που φτάσαμε το 2016. Και αναφέρω το 2016 διότι τότε ξεκίνησε η προσπάθεια στο έτερο τμήμα που είναι το τμήμα της ενόργανης. Αυτές οι δύο, τα δύο αθλήματα. Σήμερα έχουμε αυτά τα δύο αθλήματα. Ενόργανη και ποδόσφαιρο. Σωστά. Μάλιστα. Η ενόργανη πώς προέκυψε. Έχοντας πολλά παιδιά, κορίτσια στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, γεννήθηκε η ιδέα ότι αυτά τα κορίτσια μήπως πρέπει να κάνουν κάτι άλλο εφόσον δεν τους άρεσε 100% το ποδόσφαιρο, απλώς τους άρεσε ο αθλητισμός. Και σήμερα τι έχουμε. Έχουμε δύο τμήματα ενόργανη και ποδοσφαίρου, συνολικά γύρω στα 90 παιδιά. Πέρα από την βοήθεια των γονέων, υπάρχει και η στήριξη γενικά της κοινότητας, γενικά του Δήμου, των γύρω χωριών. Υπάρχει μια στήριξη, είναι μόνο οι γονείς αυτοί που προσπαθούν για το καλύτερο της Ακαδημίας. Κοιτάξτε, η οργανωτική επιτροπή που βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια απαρτίζεται μόνο από γονείς. Όμως θα ήταν κρίμα, να το πω έτσι, να μην αναφέρουμε ότι υπάρχουν και χορηγοί, ιδιώτες, φορείς, οι οποίοι ενισχύουν οικονομικά, διότι το πρώτο κριτήριο είναι το οικονομικό, ενισχύουν οικονομικά για αυτή την προσπάθεια. Ωραία! Κατά πόσο είναι εύκολο να προσελκύσουμε παιδιά στον αθλητισμό, ειδικά στην επαρχία, που γνωρίζουμε ότι τα παιδιά στην επαρχία βοηθούν πάρα πολύ στις αγροτικές δουλειές και στις οικογενειακές επιχειρήσεις των γονέων? Είναι δύσκολο, απλά παρασύρονται και από τους φίλους τους και έχουμε πάρα πολύ συμμετοχή τα παιδιά, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερα. Τα παροτρύνετε εσείς ή θέλετε να μείνουν σπίτι να βοηθούν? Εγώ προσωπικά ναι, αλλά και άλλες μαμάδες από εδώ ναι, τα παρατρύνω. Μάθαμε για τις δράσεις που γίνονται στην Ακαδημία όσον αφορά την ανταλλαγή των αθλητών με το εξωτερικό. Ποιες άλλες δραστηριότητες συμβαίνουν? Εκτός αυτές τις δραστηριότητες έχουμε, μας έχει επιλέξει ο ΠΑΠ από 125 περίπου ομάδες και είμαστε η μοναδική επαρχιακή ομάδα που είχαμε συμμετάσχει σε κάποια αθλήματα που έχουν γίνει στο Ηράκλειο. Έχουμε καθιερώσει τώρα τελευταία να κάνουμε την Καθαριά Δευτέρα, το οποίο είναι αυτό από με δικά μας έξοδα και με τη βοήθεια όλων των γονέων το οποίο και των χωριών το οποίο θέλουν να βοηθήσουν. Είχαμε καταφέρει να παίρνουμε διάφορα υλικά όπως είναι μπάλες και διάφορα άλλα πράγματα μέσω του ΟΠΑΠ. Τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Είχαμε συνεργαστεί με διατροφολόγο και ψυχολόγο για τα παιδιά μας και προσπαθούμε πάντα το καλύτερο. Μαζί μας είναι και δύο αθλητές που ξεκίνησαν από την Ακαδημία του Ζαρού, τις μικρές ομάδες και μεταπήδησαν στην μεγάλη κατηγορία ανδρών και είναι πλέον βασικά στελέχη της ομάδας. Εγώ είμαι 14. 15 προς τα 16. Εγώ ασχολούμαι από τον Ήπιο 8-9 χρόνια και ξεκίνησα από την Ακαδημία. Και εγώ από την Ακαδημία αρχήνησα. Εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερο από το παιδί και αρχήνησα και εγώ από τον Ήπιο.
Οπότε εγώ είμαι περίπου 10 χρόνια. Και ποιοι είναι οι στόχοι σας από εδώ και πέρα? Φύγαμε από τη μικρή κατηγορία, πήγαμε στην ομάδα των ανδρών. Από εκεί και πέρα, τι έχουμε στο μυαλό μας? Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω το 100% να γίνω όσο μπορώ καλύτερος και από εκεί και πέρα ό,τι βγει. Είναι να παίξω στη βασική δεκάδα και να δώσω το 100% μου σε όλη την αγωνιστική, ώστε να με δουν και άλλες ομάδες να προχωρήσω στο ποδόσφαιρο. Πόσο εύκολο είναι να συμμετέχει ένα παιδί στην Ακαδημία μας όσον αφορά το κομμάτι και το οικονομικό και του εξοπλισμού, τα ενισχύει η Ακαδημία, είναι από τους γονείς? Δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι προσπαθούμε με διάφορες χορηγίες που μας κάνουν να πληρώνουν μια πολύ μικρή συνδρομή, γύρω στα 15 ευρώ, διότι καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πρόβλημα το οικονομικό κομμάτι. Ρούχα, οτιδήποτε χρειάζονται τα παιδιά, τα επιβαρύνεται η Ακαδημία μας. Παρακαλούμε τον κόσμο να ασχοληθούν τα παιδιά τους λίγο με τον αθλητισμό. Ποια είναι η άποψή σας για το κομμάτι του ποδοσφαίρου όσον αφορά στο παιδικό ποδόσφαιρο, στην Ακαδημία του ποδοσφαίρου? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική ερώτηση που μου κάνατε τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή έχω μία φιλοσοφία καταρχήν να... σαν Ακαδημία και εγώ σαν προπονητής, όταν συζητήσαμε τη διοίκηση που είναι πολύ αξιόλογη, πώς πρέπει να... τι φιλοσοφία πρέπει να έχουμε σαν Ακαδημία. Η φιλοσοφία μας καταρχήν είναι παιδαγωγική, δηλαδή εγώ σαν καθηγητής φυσικής αγωγής έχω κάποιες αρχές και θέλω να τις μεταδώσω στα παιδιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μόνο το ποδόσφαιρο, να μάθουν τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Είναι διάπλωση γενικότερα. Διάπλωση του χαρακτήρα του παιδιού. Mm-hmm. Μέσα από τη συνεργασία, τον αυτοσεβασμό πρέπει να έχει μεταξύ τους, να μάθει να σέβεται, πώς θα μιλάει, πώς θα συμπεριφερθεί είτε στο συμπαίκτη του, είτε στον αντίπαλο, είτε στο διαιτητή, και όχι αυτός ο σκοπός μόνο ας πούμε η νίκη. Αυτός ο σκοπός είναι να μάθουμε στα παιδιά, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς βέβαια, γιατί είναι και η οικογένεια, είναι και άλλοι παράγοντες. Όλα από την οικογένεια ξεκινάνε και μετέπειτα. Επειδή είναι μικρά παιδιά και διαπλάθουμε χαρακτήρα, έχουμε τεράστια ευθύνη σαν προπονητές. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να το ξεκινήσουμε από τη στιγμή που είμαστε εδώ στο γήπεδο εμείς, να παιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδιά, έτσι να είναι και καλύτεροι άνθρωποι ευρωμεθαύρω στην κοινωνία. Υπάρχουν υποδομές για να. Υποδομές, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλό το χώρος εδώ, ένα πολύ καλό τάπητα. Η διοίκηση υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ εμένα και της διοίκησης, ό,τι θέλω σαν προπονητής. Τα παιδιά μπορώ να πω ότι είναι πολύ συνεργάσιμα. Είμαστε σαν δεύτερο χρόνο που είμαι εγώ εδώ στο χωριό, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Διδάσκεις εν όργανη σε μια επαρχία που δεν είναι τόσο διαδεδομένο άθλημα, μιας και τα παιδιά ήθιστε να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Ισχύει. Αυτό το πράγμα αξίζει να πούμε ότι είναι μεγάλο όσον αφορά ότι δίνεται δυνατότητα στα κορίτσια, γιατί επί το πλήστο έχουμε κορίτσια, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με ένα άθλημα όπως είναι η ενόργανη, που δεν το συναντάμε σε επαρχίες ή σε ορεινά χωριά όπως είναι ο Ζαρός. Το καλό είναι ότι τα παιδιά το έχουν αγκαλιάσει. Είμαστε εδώ, είμαι εγώ προπονητής πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό αφενός είναι εξαιτίας της καλής και άριστης συνεργασίας που έχουμε με τη διοίκηση και αφετέρου από την αγάπη που έχουν τα παιδιά στο άθλημα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς σίγουρα θα συμμετέχουμε σε 1, 2, 3 επιδείξεις όπου μας καλέσουν. Και τέλος της χρονιάς πάντα θα κλείσουμε μια δικιά μας επίδειξη, την οποία την κάνουμε εδώ στο χώρο μας, και είναι σαν γιορτή για όλα τα κορίτσια και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στην ενόργανη.